Κάθομαι κάθε μέρα και κλαίω. Και τώρα που σας τα λέω, κλαίω. Δεν μπορώ. Έχω κανατήσει. Τελείως. Δεν γίνεται. Να βάλω τέλος στη ζωή μου. Μόνο έτσι μπορώ. Απελπισία και απογοήτευση. Ο Ένφια έφερε και ένδυα. Σε οικονομικό αδιέξοδο έχει περιέλθει η οικογένεια του κυρίου Δημήτρη Μπάλση. Είναι ένας από τους 11.732 φορολογούμενους που στη φετινή εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ έχασε την έκπτωση του 50% μετά την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει αυστηρότερα κριτήρια για τους δικαιούχους. Και ενώ έχει φροντίσει να κάνει ρύθμιση στην εφορία και στις οφειλές προς τις τράπεζες, ξαφνικά διπλασιάζεται και το οφειλόμενο ποσό για το φόρο ακίνητης περιουσίας. Πέρσι μου ήρθαν 300 ευρώ να πληρώσω. Για ένα σπίτι που είναι παλιό, είναι το 40 είναι κατοχικό αυτό το σπίτι, πώς δικαιολογείται φέτος να μου στείλουν 600 ευρώ, που έχω μία οικογένεια και πολεμά να τη συντηρήσω με αυτή τη σύνταξη. Πότε με βοηθάνε οι ανθρώποι να τη συντηρήσω. Κάθε φορά που πληρώνω, το μήνα μόλις πληρώνεται, τα δίνω. Πώς να είναι, είναι λίγο δύσκολα. Έχω στο φαρμακείο που το χρωστάω, ας είναι καλό άνθρωπο που μου δίνει τα φάρμακά μου. Μου δίνει τα φαρμακά μου, αλλιώς δεν θα έκανα να τα πληρώσω. Χρωστάω στο φαρμακείο, στις τράπεζες. Εφορία πληρώνω 100. Είναι κάποιοι που μας βοηθάνε. Πάμε και είναι κάποιο μαγαζάκι, βγάζει, μας δίνουν, βοηθάνε. Μαζεύουν από πέρα. Πότε τι να κάνουμε, γιατί για να τα αγοράσουμε δεν έχουμε. Η καθημερινότητα για την οικογένειά του δυσκολεύει. Δεν διστάζει μάλιστα να πει δημόσια ότι αναζητάει υλικά όπως χαλκό και σίδερα μέσα από τα σκουπίδια με αντάλλαγμα μερικά ευρώ. Με μία σύνταξη που παίρνω, να συντηρώ όλη την οικογένεια, μία να γυρίζω στους κάδους να μαζεύουμε μπουκάλια να κάνουμε να δείχνουμε και μία να με συντηρεί η αδερφή μου που είναι στη Σούδα. Και πάω και μαζεύω, ο κόσμος με ξέρει, και πάω και μαζεύω μπουκάλια, σίδερα, απ' όλα για να συντηρήσω την οικογένειά μου. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα και η σύνταξη του κυρίου Δημήτρη έχει ήδη εξανεμιστεί στις δόσεις. Πληρώθηκα σήμερα, πήρα 1.000 ευρώ που πήρα, μου έχουν μείνει 10 ευρώ. 3 χρόνια έχει βγει στη σύνταξη και ακόμα περιμένει να λάβει το ψαλιδισμένο εφάπαξ. Ζητώ να βρουν μια δουλειά τα παιδιά μου, πας και βρούνε και βοηθηθούμε λίγο-λίγο, ξέρω και αυτά, να βοηθήσουν τον εαυτό τον, γιατί δεν έχουν τη δουλειά ούτε τίποτα. Τα παιδιά του αναζητούν απεγνωσμένα δουλειά και συνεχώς βρίσκονται σε αναζήτηση οποιασδήποτε εργασίας, παρόλο που κατάφεραν να σπουδάσουν. Οι συνολικές τους οφειλές δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ σε εφορία και τράπεζες, μαζί με τις αγορές που παραμένουν απλήρωτες στα μαγαζιά της γειτονιάς, όπως το φαρμακείο και το μπακάλικο. Αξίζει τέλος να υπενθυμίσουμε ότι την απαλλαγή από το 50% του ένφια έχασαν όλοι όσοι ξεπέρασαν τις 9.000 ευρώ και η επιφάνεια των κτισμάτων τους υπερβαίνει αρθριστικά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.